Έρχεται το μηνιαίο καλάθι μεσογειακής διατροφής ηλικιωμένων σε τρεις δήμους της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά την δωρεάν διανομή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας σε άτομα τρίτης ηλικίας. Προσπαθούμε να φροντίζουμε γενικότερα τα άτομα που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία, γενικά μέσα από τις επισκέψεις ζωής Go Together, όπου κάνουμε εργονομικές αλλαγές στο σπίτι τους, για την ασφάλειά τους κυρίως. Και μέσα από την Τράπεζα Τροφίμων, την οποία έχουμε ξεκινήσει από τον περασμένο Δεκέμβρη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει την Go Together, ένα εξαιρετικό έργο που εκτελήσεται σε πάρα πολλές τομείς στήριξης της κοινωνίας, ειδικά για αυτούς που έχουν την περισσότερη ανάγκη. Σαφώς και αυτή η ομάδα είναι η τρίτη ηλικία. Το μηνιαίο καλάθι μεσογειακής διατροφής θα φτάσει σε ηλικιωμένους που διαμένουν στους δήμους Δυτικής Αχαΐας, Ερημάνθου και Αιγιάλιας. Είναι μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία. Όλοι γνωρίζουμε και ιδιαίτερα όσοι ασχολούμαστε με το θέμα της διατροφής. Η μεσογειακή διατροφή είναι η κορονίδα των διατροφών. Στους ηλικιωμένους είναι ένα ακόμα στοιχείο που δίνει και μακροβιότητα. Εμείς ευελπιστούμε μέσα από το μότο του ίδιου του οργανισμού ότι ελπίζουμε σε μια βιώσιμη κοινωνία χωρίς να μένει κανείς πίσω, να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την αγαστή συνεργασία, να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις. Εμείς ως Δήμος Δυτικής Αχαΐας πιλωτικά έχουμε ξεκινήσει με τη Δημοτική Ενότητα Δήμης. Έχουν συμπεριληφθεί περίπου 24 άτομα. Είναι μια πρωτοβουλία της Go Together σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Τράπεζα Τροφίμων, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Διατροφικό Εργαστήριο Ευτροφία. Είναι μια ακόμη πρωτοβουλία κοινωνικής ευαισθησίας και είναι σαφέστατο το δείγμα γραφής αυτής της περιφερειακής αρχής και ο προσανατολισμός μας. Το έχω τονίσει και άλλες φορές. Είναι σημαντικό το πόσα χιλιόμετρα ασφάλτου ή το πόσα κυβικά μπετό θα ρίξουμε στην περιφέρειά μας, αλλά εκεί που οπωσδήποτε πρέπει να δράσουμε είναι στις προκλήσεις, στα κοινωνικά ζητήματα. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών συνδράμει στην προσπάθεια της Go Together, στην προσπάθεια που κάνει για να έρθει σε επαφή με ένα κομμάτι της κοινωνίας που καμιά φορά νομίζω ότι το παραμελούμε. Οι ηλικιωμένοι έχουν την ανάγκη μας. Εμείς ουσιαστικά πλαισιώνουμε επιστημονικά αυτή τη λίστα προκειμένου να προσφέρουμε στους ηλικιωμένους τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται. Από την πρωτεΐνη τους μέχρι το ωμέγα 3, ό,τι χρειάζεται για αυτή την ηλικία να προλάβουμε ασθένειες και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Το νέο αυτό εγχείρημα θα ξεκινήσει για 80 ηλικιωμένους μέσα από τις επισκέψεις ζωής που η Go Together πραγματοποιεί σε συνεργασία με δήμους της περιφέρειας. Παράλληλα, θα περιλαμβάνονται έτοιμα οικονομικά γεύματα με πρωτεΐνες που θα καλύπτουν ακόμα και όσους δυσκολεύονται λόγω παθήσεων ή ασθενειών να μαγειρέψουν.